Εικόνες σοκ και φρίκης αποτυπώνονται σε βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την πισόπλατη επίθεση με όπλο που δέχθηκαν οι τρεις κριτικοί στο Γκάζι από εξαιρετικά επικίνδυνους μπράβους της νύχτας. Το τζιπ σταματά λίγα μέτρα από την παρέα των κριτικών και δύο μεγαλόσωμοι άνδρες πλησιάζουν προς το σημείο, συνομιλούν για λίγο και ξεκινά ένας διαπληκτισμός. Τότε, ο ένας εκ των δύο αλλοδαπών σηκώνει το όπλο και πυροβολεί εν ψυχρό τους τρεις κριτικούς. Μάλιστα στον ένα, η σφαίρα έρχεται πισόπλατα από τον αδίστακτο δράστη. Το βίντεο αποτυπώνει το πόσο επικίνδυνοι είναι οι δύο άνδρες που για ασήμαντη αφορμή δεν διστάζουν να πυροβολήσουν έτσι απλά για να σκοτώσουν. Στο σημείο επικρατεί ο απόλυτος πανικός, μιας και η αιματηρή ένοπλη επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών, με τους δύο ολοδαπούς να αδιαφορούν για το γεγονός ότι φαίνονται πολύ καθαρά τα χαρακτηριστικά τους. Είδα τις αστυνομικές δυνάμεις, είχαν κλείσει το γύρο τετράγωνο. Να μην περάσει κανένα. Μπελάδες και προηγούμενα μεταξύ τους δεν πρέπει να υφίσταται από την Κρήτη τώρα εδώ, τι να πω. Οι τρεις κριτικοί μεταφέρονται στο γεννηματάς, ανάμεσα στους τραυματίες δύο αδέρφια. Μάλιστα ο μεγαλύτερος αδερφός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ενώ ο μικρότερος αδερφός και ο φίλος νοσηλεύονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή, οι γονείς και οι φίλοι τους που περιμένουν μια καλή είδηση για τους τρεις άνδρες από τα μάλια. Περίπου 7 και 4, 7 και 10, 7 και 20 και σε αυτό το διάστημα. Ασθενοφόρα, αστυνομία, ακούστε εκείνη την ώρα, ναι. Βγήκα έξω να δω και μετά ξαναμπήκα μέσα. Βέβαια, φοβήθηκα. Πολύ κόσμο, είδα πανικό, φωνές. Η αστυνομία που φαίνεται να έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία των δραστών θεωρεί ότι πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνους μπράβους της νύχτας που οπλοφορούν και μάλιστα έχουν βεβαρημένο ποινικό παρελθόν. Παράλληλα, παγωμένη είναι η κοινωνία των Μαλίων που δεν μπορεί να πιστέψει την σκληρή δοκιμασία που ζουν οι τρεις άνδρες αλλά και οι οικογένειές τους. Γνωρίζω κάποια παιδιά, ναι. Πολύ καλά παιδιά, όλοι τους. Καλά παιδιά από καλές οικογένειες, πάρα πολύ καλά παιδιά. Νέα παιδιά να μου και να έχουν τέτοιο πρόβλημα τώρα. Τα γνωρίζαν και οι συγγενείς μου τα δύο παιδιά. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ να μην συμβαίνει αυτό σε καμία οικογένεια. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβηκε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να επανέλθουν τα παιδιά στα σπίτια τους, στα καθήκοντά τους. Είναι, το άκουσα το πρωί και κοιτούσα τι έγινε, νόμιζα ήταν της νύχτας, νονή και τέτοια, αλλά τώρα ακούω μαλλιώτες. Τώρα τι παίχτηκε,